παρουσιάζω. Πρώτος θα μιλήσει ο Καμπαγιάννης Θανάσης, δικηγόρος για την πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Δεύτερος, ο Φόλκαρτ Μόσλερ από την Γερμανία. Τρίτος, ο Γιουσούφος Ντεμίρ από το Πολιτιστικό Κέντρο του Κουρδιστάν. Τέταρτος, ο Ντάβιντ Αλμπέκ από την Πλατφόρμα για Άσυλο στους Πρόσφυγες στην Αυστρία. Πέμπτος, ο Γρηγόρης ο Καλομέρης από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ. Έκτος, ο Αλέν Μποζολά από την Γαλλία. Τελευταίος ομιλητής θα είναι ο Δημήτρης ο Ταβουλάρης, Δημοτικός Σύμβουλος στο Νέο Ηράκλειο. Παρεμβάσεις θα κάνουν ο Παναγιώτης Καλφαγιάννης, πρόεδρος του ΠΟΣΠΕΤ. Η Μάνια Παπαδημητρίου, ηθοποιός σκηνοθέτης. Και η Ελώνα Γέρκο από την Ομοσπονδία Αλβανικών Οργανώσεων Ελλάδος. Εγώ είμαι η Ζανέτα Λυσικάτου, ειδικευόμενη στον Λέια Κυριακού και θα προσπαθήσω να συντονίσω αυτή τη συζήτηση. Και ξεκινάμε με τον πρώτο μιλητή. Η συζήτηση είναι ήδη πάρα πολύ πλούσια σε σχέση με το ζήτημα των προσφύγων και των μεταναστών και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουμε σαν ΚΕΡΦΑ και σαν αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα σε μια στιγμή που αυτή η συνάντηση δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρη. Είναι μια παλιά συζήτηση, όπως υπόθηκε και πριν, αλλά γίνεται με τους νέους, τους οξυμένους όρους μιας πολύ μεγάλης μετακίνησης πληθυσμού, ενός πολύ μεγάλου προσφυγικού και μεταναστευτικού ρεύματος. Το ότι είναι μια παλιά συζήτηση, μου το θύμισε πριν ο Γιώργος ο Πίτας, μιλώντας και λέγοντας ότι είναι μια ολόκληρη μάχη που δίνεται το ζήτημα, το ότι καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες, και το θυμήθηκα από αυτό και το πανό, που είναι το πανό το οποίο που γράφει πρόσφυγες καλοδεχούμενοι, που είναι το πανό το οποίο είχε ταξιδέψει στη Φλωρεντία, όταν είχαμε κάνει μια μεγάλη διαδήλωση ενάντια στην Ευρώπη του κεφάλαιου, του πόλεμου και του ρατσισμού. Ήταν το πανό με το οποίο μπήκαμε στην μεγάλη πλατεία της Φλωρεντίας την ώρα που μίλαγε ο Ντάριο Φο, την προηγουμένη της έναρξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρου. Και ήταν ένα πανό το οποίο αναφερόταν εκείνη την περίοδο στον πόλεμο, στην πραγματικότητα του Αφγανιστάν και στους πρώτους πρόσφυγες που φτάνανε από τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις. Είναι λοιπόν μια παλιά συζήτηση μέσα σε νέες συνθήκες και μια συζήτηση από την οποία μας έχουν μείνει και οι όροι, έτσι όπως τους συζητάγαμε, και οι όροι πρόσφυγες και μετανάστες είναι όροι που τους χρησιμοποιούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και για να έχουμε και την εικόνα του ότι έχουμε και μια διαφορετική νομική μεταχείριση, άμα μιλάμε για τους δύο όρους, όταν αναφερόμαστε σε πρόσφυγες, αναφερόμαστε όπως είναι γνωστό σε ανθρώπους οι οποίοι είναι εξαναγκασμένοι να ταξιδέψουν, είναι εξαναγκασμένοι να μετακινηθούν, δεν έχουν δηλαδή άλλη επιλογή, και αυτό γιατί στη χώρα τους υπάρχει πόλεμος, υπάρχει δικτατορία, θα πρέπει να φύγουν γιατί αλλιώς οι ίδιοι κινδυνεύουν φυσικά και βιολογικά, σε αντίθεση με τον όρο μετανάστες που περιγράφει περισσότερο τους ανθρώπους οι οποίοι μετακινούνται προκειμένου να βρούνε δουλειά, δηλαδή αναφέρεται πολύ περισσότερο στο ζήτημα το οικονομικό. Ένα προηγούμενο διάστημα δίναμε τη μάχη προκειμένου κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από χώρες εμπόλεμες να πάρουν το νομικό στάτους του πρόσφυγα, γιατί αυτό μας έδινε περισσότερες δυνατότητες σε μια ολόκληρη περίοδο που η Ευρώπη ακολουθούσε πολιτικές παρανομοποίησης των εργατών, δηλαδή με το που μπαίνει ένας άνθρωπος στο ευρωπαϊκό έδαφος να γίνεται παράνομος, και πραγματικά αυτό ήταν μια τεράστια μάχη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε την εικόνα ότι αυτή τη στιγμή το κύμα το οποίο δέχεται η Ελλάδα στην επικράτειά της είναι ένα, στη μεγάλη του πλειοψηφία, προσφυγικό κύμα.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, από τους 270.000 ανθρώπους που έχουν μπει στην Ελλάδα το τελευταίο οκτάμηνο, η μεγάλη πλειοψηφία, οι 170.000, είναι Σύριοι και το δεύτερο κομμάτι είναι το κομμάτι των Αφγανών, που πολύ σωστά μας το θύμισε ο σύντροφος, ο οποίος μίλησε πριν από το Αφγανιστάν, ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται κυνηγημένοι από τον πόλεμο των Αμερικάνων. Είναι τραγέλαφος το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση χειρίζεται τους Αφγανούς σαν να μην είναι πρόσφυγες. Σαν δηλαδή το καθεστώς το οποίο έχουν στήσει και το οποίο στην πραγματικότητα δεν ελέγχει ούτε καν την ίδια την Καμπούλ, είναι ένα καθεστώς το οποίο είναι δυνατόν να ζήσει ο κόσμος. Στην πραγματικότητα η ένταση του πολέμου σημαίνει και ένα καινούριο προσφυγικό κύμα από το ίδιο το Αφγανιστάν. Χρειάζεται όμως να κάνουμε και τη στρατηγική επιλογή από τη δική μας την πλευρά για το κίνημά μας, ότι η διαφοροποίηση, ο διαχωρισμός πρόσφυγα και μετανάστη δεν είναι το όριο του κινήματός μας. Παρότι υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα και όλες τις νομικές κατακτήσεις που υπάρχουν, γύρω από το ότι ο κάθε πρόσφυγας έχει το δικαίωμα να πάει σε μια χώρα και να ζητήσει άσυλο, χρειάζεται από την πλευρά μας να είμαστε ένα κίνημα ελεύθερης μετακίνησης όλων των ανθρώπων, είτε είναι πρόσφυγες είτε είναι μετανάστες. Από αυτή την άποψη, χρειάζεται να μην επιτρέψουμε την καινούργια ρητορική που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία λέει ότι οι πρόσφυγες μπορεί με κάποιο τρόπο να διεκπαιρεωθούν και, εν πάση περιπτώσει, να μπουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρόκειται να γίνει όμως το ίδιο για τους μετανάστες, για τους οποίους πρόκειται να ακολουθηθεί πολιτική απελάσεων. Είμαστε μπροστά σε μια τεράστια μετακίνηση πληθυσμών, μια μετακίνηση η οποία τις επόμενες δεκαετίες θα διδάσκεται στα σχολεία της ιστορίας και χρειάζεται σαν κίνημα στην Ευρώπη και σαν κίνημα στην Ελλάδα να κάνουμε τη στρατηγική επιλογή ότι είμαστε υπέρ της ελεύθερης μετακίνησης των ανθρώπων με τον ίδιο τρόπο που οι καπιταλιστές μπορούν να μεταφέρουν τα κεφάλαια και τα λεφτά τους στα χρηματιστήρια και στους τραπεζικούς λογαριασμούς ολόκληρου του κόσμου. Δεν δεχόμαστε για τους ανθρώπους που ακολουθούν τον δρόμο της προσφυγιάς και της μετανάστευσης τίποτα λιγότερο από τα δικαιώματα που έχουν κατακτήσει οι πλούσιοι για τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Το δεύτερο σημείο το οποίο θέλω να τονίσω είναι το σύνθημα, η θέση της Κερφά στην πραγματικότητα πάνω στο ζήτημα των ελεύθερων, των ανοιχτών συνόρων. Είναι ένα σύνθημα το οποίο όλα τα προηγούμενα χρόνια είχε μια πάρα πολύ εύκολη ανταπάτηση, πολλές φορές ακόμα και από συντρόφους προοδευτικούς, οι οποίοι λέγανε: μα είναι δυνατόν ανοιχτά συνόρα, είναι σοβαρότερο αυτό είναι ρεαλιστικό αυτό το σύνθημα. Χρειάζεται να το αντιστρέψουμε το ερώτημα. Είναι ρεαλιστικά τα κλειστά σύνορα? Είναι αυτή τη στιγμή πολιτική? Μπορούν τα κλειστά σύνορα να σταματήσουν αυτό το προσφυγικό και το μεταναστευτικό κύμα το οποίο εξελίσσεται? Σε καμία περίπτωση. Τα κλειστά σύνορα το μόνο το οποίο μπορούν να κάνουν είναι να κάνουν το δρόμο των προσφύγων και των μεταναστών πιο αιματοβαμμένο και πιο ακριβό. Τα κλειστά σύνορα είναι το δώρο στους δουλέμπορους. Τα κλειστά σύνορα είναι αυτά τα οποία δίνουν λαμπεντούζες και φαρμακονίσια. Τα κλειστά σύνορα είναι αυτά που φέρνουν τους πνιγμούς και τους αϊλάν και τα μωρά, τα βρέφη τα οποία σκυλοπνίγονται από σκυλόψαρα και ξεβράζονται στις ακτές της κόκκια των ελληνικών νησιών. Δεν είναι ρεαλιστική λύση λοιπόν τα κλειστά σύνορα. Η μόνη ρεαλιστική λύση αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι μια λύση η οποία ανοίγει τα σύνορα για τους πρόσφυγες και για τους μετανάστες. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, στην πραγματικότητα η πολιτική των κλειστών συνόρων θα θεριέψει τις αντιδημοκρατικές, τις φασιστικές δυνάμεις μέσα στις ίδιες τις χώρες της Ευρώπης. Γιατί η πολιτική των κλειστών συνόρων σημαίνει την ίδια στιγμή άνοδος της ακροδεξιάς σε ολόκληρη την Ευρώπη και αυτό είναι μια πολύ κρίσιμη επιλογή που πρέπει να κάνει το κίνημά μας. Το τρίτο ζήτημα είναι το ζήτημα των ανοιχτών συνόρων αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είχαμε αυτό που λέμε το σύντομο καλοκαίρι της αλληλεγγύης. Όχι γιατί το θέλησε η Μέρκελ. Όχι γιατί το θέλησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι γιατί θέλουν να βάλουν εργατικά χέρια μέσα στην ίδια την Ευρώπη. Άφθονα εργατικά χέρια έχουν. Να θυμίσω μονάχα ότι αυτή η χρονιά είχε ξεκινήσει από την πλευρά της Μέρκελ με το περίφημο βίντεο με την κοπελιά από την Παλαιστίνη. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το έχετε δει. Ένα φοβερό βίντεο το οποίο είχε κυκλοφορήσει με πρωτοβουλία της ίδιας της Μέρκελ, έτσι. Με πρωτοβουλία της ίδιας της γερμανικής δεξιάς. Ότι δεν είναι δυνατόν να σου δώσουμε άσυλο. Μία κοπέλα η οποία 14-13 χρόνων, η οποία ήταν στα στρατόπεδα της Ραμάλα, με τη Μέρκελ να πηγαίνει την ώρα που έκλαιγε, να πηγαίνει για να της λέει: δυστυχώς δεν μπορούμε να σας αποδεχτούμε όλους. Έσπασε ο ρατσιστικός τσαμπουκάς της γερμανικής δεξιάς και τον σπάσανε οι ίδιοι οι πρόσφυγες. Μέσα από το ότι σπάσανε τα σύνορα. Οι ίδιοι οι οποίοι σπάσανε τα σύνορα στην Ιδωμένη, ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Μακεδονία, στα σύνορα στην Ουγγαρία, στα σύνορα στη Γερμανία και την Αυστρία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουμε. Και θα πρέπει να είμαστε καθαροί ότι έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη προσπάθεια προκειμένου από το σύντομο καλοκαίρι της αλληλεγγύης να φτάσουμε στο χειμώνα των απελάσεων,
των στρατοπέδων συγκέντρωσης και των κλειστών συνόρων. Αυτή είναι η πολιτική που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η πολιτική των hot spot. Αυτή είναι η πολιτική η οποία θέλει να ξανακάνει τα σύνορα κλειστά και θέλει να κάνει την Ελλάδα τον ΤΑΗ, τον σωματοφύλακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να σταματήσει αυτή την προσφυγική και τη μεταναστευτική ροή. Και εδώ έρχομαι στο τέταρτο και στο τελευταίο σημείο που πρέπει να βάλω. Ποια πρέπει να είναι η δικιά μας στάση σαν κίνημα? Ένα κίνημα το οποίο έχει εξ αρχής, έχουμε εξ αρχής εκφρασμένη θέση υπέρ των ανοιχτών συνόρων. Τα αιτήματα του αντιρατσιστικού και του αντιφασιστικού κινήματος είναι πάντοτε διαρκή και σταθερά. Δεν έχουν αλλάξει ποτέ. Είναι χαρτιά για τους μετανάστες, είναι άσυλο για τους πρόσφυγες, είναι ηθαγένεια για τα παιδιά τα οποία γεννιούνται και μεγαλώνουν στην Ελλάδα, είναι στη φυλακή οι ναζιστές οι οποίοι δολοφονούν. Χρειάζεται όμως κάθε φορά να βρίσκουμε την αιχμή. Και αυτή τη στιγμή η αιχμή βρίσκεται στο ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε πρακτικά τον κόσμο ο οποίος παίρνει τον δρόμο της προσφυγιάς να φτάσει στη χώρα της επιλογής του. Και αυτό σημαίνει ασφαλής, χερσαία διέλευση του κόσμου από την Ελλάδα προς όποια χώρα επιθυμεί, είτε την Ελλάδα είτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό σημαίνει την πτώση του φράχτη στον Εύρο. Η πτώση του φράχτη στον Εύρο είναι η λιδία λίθος αυτή τη στιγμή της δράσης του κινήματός μας. Είναι το κεντρικό ζήτημα πάνω στο οποίο θα πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλία. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε τον κόσμο να σκυλοπνίγεται στα νησιά. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε το φόρο του αίματος και του φόβου. Γιατί είναι σωστό αυτό που έβαλε πριν ο Γιώργος Τσιάκαλος, ότι είναι φόρος αίματος. Είναι και φόρος φόβου. Ζητάνε από τον κόσμο, ζητάνε από τις μανάδες και τους πατεράδες να βάλουν τα παιδιά τους σε τρύπιες, σε φουσκωτά τα οποία τα παίρνουν, που είναι παιδικές στην πραγματικότητα φουσκωτές βάρκες, προκειμένου να κάνουν το πέρασμα. Αυτό ζητάνε από τον κόσμο και ο κόσμος το κάνει, γιατί στην πραγματικότητα ο κόσμος είναι απελπισμένος και θα πρέπει να τους κόψουμε αυτή τη δυνατότητα, να κόψουμε τη δυνατότητα του κάθε δουλέμπορου να παίρνει 5.000 δολάρια προκειμένου να βάλει αυτόν τον κόσμο στις φουσκωτές λέμπους, και αυτό είναι μια πρωτοβουλία που σημαίνει ότι θα πρέπει να πέσει ο φράχτης στον Εύρο. Θα πρέπει να πέσει ο φράχτης στον Εύρο και η καμπάνια που θα πρέπει να κάνουμε και που θα κορυφωθεί στη μεγάλη διαδήλωση στα τέλη του Γενάρη δεν θα πρέπει να είναι μια καμπάνια η οποία θα είναι τοπισμένων αντιρατσιστών. Άμα πάμε για... Έχουν υπάρξει τέτοιου τύπου κινητοποιήσεις στον Εύρο. Δεν θέλουμε όμως να πάμε για μια καμπάνια τοπισμένων αντιρατσιστών. Θέλουμε να πάμε για μια καμπάνια όλου του κόσμου, ο οποίος εξεγείρεται κάθε φορά που βλέπει. Ακόμα και άμα δεν είναι πεισμένος αντιρατσιστής, εξεγείρεται κάθε φορά που βλέπει παιδιά και γυναίκες και ανθρώπους να σκυλοφνίγονται. Θέλουμε να κερδίσουμε ακόμα και από τους ανθρώπους που καταλαβαίνουν ότι η διαχείριση του προσφυγικού και του μεταναστευτικού προβλήματος με τον τρόπο που πάει να τον κάνει η κυβέρνηση είναι απόλυτα λάθος. Χρειάζεται να υπάρχει δυνατότητα χερσαίας ασφαλούς διέλευσης από τον Εύρο. Χρειάζεται ό,τι προστασία και ό,τι δικαιώματα και ό,τι χώρους φιλοξενίας να υπάρχουν στον κόσμο προκειμένου να μπορεί να πηγαίνει στην Ηνωμένη. Προφανώς χρειάζεται να έχει αυτός ο κόσμος τη δυνατότητα να κάνει διαδικασία ασύλου ή να μείνει στην Ελλάδα, και με αυτό κλείνω, αλλά την ίδια στιγμή χρειάζεται να έχει τη δυνατότητα αυτό να είναι ένα ασφαλές πέρασμα. Είναι μια καμπάνια η οποία είναι πανευρωπαϊκή. Για ολόκληρη, είμαστε στις πύλες εισόδου, είμαστε στο σημείο που το 95% του κόσμου κάνει την επιλογή να περάσει, και άρα για αυτόν τον λόγο η καμπάνια για να πέσει ο φράχτης στον Εύρο, ένας φράχτης που είναι ιδέα μιας ακροδεξιάς κυβέρνησης, της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου που είχαμε πριν από κάποια χρόνια και που έπεσε κάτω από τις διαθέσεις και από τις κινητοποίησεις ενός ολόκληρου κόσμου, ένας φράχτης που τον ρεπλικάρει αυτή τη στιγμή ό,τι πιο αηδιαστικό υπάρχει στην Ευρώπη, σαν την κυβέρνηση Όρμπαν, είναι ένας φράχτης που είναι ντροπιαστικός που υπάρχει σε μια κυβέρνηση που λέει ότι είναι αριστερή. Είναι ντροπιαστικό το γεγονός ότι υπάρχει σε μια κυβέρνηση τον Πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι άλλες όμως οι κοινωνικές και οι πολιτικές δυνάμεις που έχουν φέρει αυτή τη στιγμή μια τέτοια κυβέρνηση στην Ελλάδα, στην εξουσία, και για αυτόν τον λόγο έχουμε την εκτίμηση ότι μπορούμε μέσα από μια τέτοια εκστρατεία να καταφέρουμε να ρίξουμε το φράχτη και να κάνουμε το μεγαλύτερο δώρο, το πιο πρακτικό στον κόσμο ο οποίος παίρνει την επιλογή της προσφυγιάς και της μετανάστευσης. Μια ασφαλή, χερσαία διέλευση προς τις χώρες της Ευρώπης.